θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Πομερίζω, γεια σας, Λάνδρι την Πιτσικλέτε, κλέφτες ποδηλάτων, μεγάλη ταινία. Και σήμερα κοντά σας, και σήμερα. Τρίπια όλα είναι, τρυπάει από όλες τις μπάντες. Μπάζει, μπάζει. Μέσα στη Σαχάρα σαν τη πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε. Συντροφιά μας και ο ΚΚ στα μουσικά περάσματα. Κακοτράχαλα μονοπάτια μας οδηγεί. Δεν είναι κομμουνιστής, είναι ο ΚΚ κυρίες και κύριοι. Κοντά μας. Φώτα στο πετάλι, να έρθουνε κι οι άλλοι. Πάμε για το πετάλι. Κατά το σκάσε και κολύμπα, σκάσε και βάρα. Όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές. Τα όνειρά μας, κυρίες και κύριοι, ξέρουν εμάς από ανηφοριές. Τα δικά τους ξέρουν, γιατί πίσω την έχει αχλάδα την ουρά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Λάμπρος Παναγιώτου και σήμερα, για μια ακόμη μέρα, κοντά σας δεν είμαι καλά. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Δεν είναι οι μπάτσι, ούτε οι μπατσίνες. Μπάτσι είναι τα φιλιά μου. Σας αγαπάμε. Καταντήσαμε χειρότερα τη Μαρία Ελιφέρη. Μπάτσι, μπάτσι. Με πολλές εκπλήξεις. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Θα μας κυνηγάνε τα μαρμαράκια. Αλλά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο της Βουλής. Και φέτος μόνο στο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αποκλειστικά Λάμπρος Παναγιώτου. Εγώ ο μοναδικός, ο τρελός της Βουλής. Γιατί, πού να τα βρουν οι άλλοι. Έχουμε το κόστος, έχουμε το μαρμαράκι. Ποιος το πληρώσει. Εκπληξούλες, έσπασε εκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10, δεν έχουμε τηλέφωνα, ούτως ή άλλως δεν παίρνετε γιατί δεν τα βγάλουμε. Κάποια στιγμή θα βγουν από μόνα τους. Διαβάζετε εσείς, βαρέθηκα τα λέω εγώ, αφού δεν παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε. Σαν τον παπάκι, εσύ σαν τον Αγρινιώτη, ε! Το ρίζω Αγκρίνο, τον παπά με το Facebook. Πάει παπάς! Πάει παπάς! Τον καθαίρεσε ο άλλος. Έστελνε Facebook. Αντί να μιλήσει με τον Θεό, είχε μηνυματάκια με κομμενίτσες. Τι δουλειά έχει παπάς με κομμενίτσες. Να τους φέρει στον ίσο δρόμο, ξόκυλε παπάς. Σαν τις φάλαινες, έχετε δει φάλαινα ξοκέλι. Όλα για σένα γίνονται, μωρή. Πού Ευρώπη, πού είσαι, πού. Όλα για σένα και το μαρμαράκι, να έρθει πριν κυποπούλα της Γερμανίας, να περπατήσει σε μάρμαρα ωραία. Μας την πέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα, με χαδρούλες πολύχρωμες και κουτιά από κακόνα. Μας την πέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα. Αλλά περιμένετε, να αρχίσω με κάτι ευχάριστο. Δεν άκουσα να πει κανένας ή να ψιθυρίσει κάτι, ακόμη και αυτά τα παιδιά του λαού, σε αυτό που πρότεινε προχθές ο ήρωας της ελληνικής πολιτικής κοινής του τόπου και της ιστορίας, ο Μανώλης Γλέζος. Τι είπε, οι βουλευτές
να μην πληρώνονται, να πάρουν ένα αντιμίσθιο, τον κατώτερο μισθό, για να παλεύουν, λέει, από εδώ και πέρα, να τον ανεβάσουν. Όπως παίρνει ο λαός. Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν τον άκουσε κανένας. Κατέβασαν σημαία. Τα ακούσατε. Έλα, Αλέκο, ακούς. Όχι εσύ, Αλαμάνο, ο Αλέκος της Βουλής. Πήγε να μαζέψει και ένα φράγκο Τσίπρας. Τώρα με λίγο αυτές τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα, τα φάει ο Γλέζος. Θα μοιράσει φτωχούς. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν μέσα στο κείμενο. Άρα λοιπόν πάμε. Ξεκινάμε. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Μπάτσι μπάτσι και στο κοντρόλ το δικό μας με τα ωραία μας κορίτσια. Σας αγαπάμε και σας. Που διψάνε για σπέρμα, για πονέζι βρυκόλια. Ανεβαίνουμε. Ανεβείτε γιατί έρχεται η πτώση. Όταν ανεβαίνει, κατεβαίνει. Με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο. Αχ. Σε τι μαρμαράκι θα περπατάει η Θοδωρούλα, η Επαναστατριούλα από μεθαύριο. Με το τακουνάκι, γόβα στιλέτο. Και η πριγκυποπούλα, η γιανοτοπούλα, η γιανοτοπούλα, η μισελούλα. Αυτή που πάθησε ο τέος βασιλιάς ή ο πρώην. Ο βασιλιάς τώρα ονειρεύεται, λέει πρώην βασιλιάς. Όχι, κοκό, είσαι τέος βασιλιάς. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλος. Από ό,τι δείχνουν οι καταστάσεις. Άρα λοιπόν, μη βάζεις πρώην βασιλιάς, είσαι τέος βασιλιάς. Γιατί είδα μια επιστολούλα, ο πρώην βασιλιάς. Ποιος πρώην βασιλιάς, πού? Εκτός και αν πάμε στο 65, εκείνη την ημέρα που είναι τρεις φορές ο Πατρέο να σε βρει, ο αείμνηστος, και το έπαιζες δύσκολος. Και τον έστειλες από εκεί που ήρθε να γκρεμίσει την κυβέρνηση. Αυτά όμως δεν βγες να μας τα πεις τότε. Τα λέει η ιστορία του έθνους. Και μετά, τον ξέρουμε τον δρόμο, βγήκαν τα καλά παιδιά. Μοίρασαν την κυπρούλα μας και εμείς μείναμε με την μπουκαλούλα μας. Και τώρα θέλουμε πάλι πρώην. Όλα μας λείπει. Δεν θα πάρουμε. Είναι για αυτά που λένε τι μας έκανε ο βασιλιάς. Είχε και τι μας έκανε. Μεγαλύτερο κακό. Ήρθε να σου πει ο Παπανδρέου ο αείμνηστος ο... Να σου ευχηθεί που γέννησε η Μαρία και του είπες ανένδοτος, παραιτήσε. Και φτάσαμε και φτάσαμε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Τέος Γκλίσμπουργκ. Αυτά γιατί διάβασα μια επιστολούλα με το πρώην. Δεν είναι πρώην, είναι τέος. Μην κάνουμε τώρα λεκτικές ακροβασίες. Πάνε αυτά, λύθηκαν τα θέματα από το 74 και μετά. Εδώ είναι ο βασιλιάς, τίποτα θέλουμε. Έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε 300. Και άλλους 300 άτομα πρέπει να μειώσουμε. Λοιπόν, βγαίνουν κυρίες και κύριοι που λέτε όπως τα είχα περιγράψει με χαρτί και καλαμάρι. Ούτε να τους είχα διαβάσει, ούτε η Λίτσα πατέρα να ήμουνα ή ο Λάμπρος αδερφός. Τι σας είπα, θα μιλήσουν οι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ για πρωτογενές πλεώνασμα. Οι της αντιπολίτευσης θα πούνε είναι αντι-ανεπτυξιακός, αντιδημοκρατικός, αντι-αντι-αντι, ενώ η Νέα Δημοκρατία θα πει είναι αναπτυξιακός, δημοκρατικός, ο προϋπολογισμός, ο οποίος μας οδηγεί στο μέλλον. Τώρα, βγαίνουν οι δημοκράτες, κάποιοι, και θέλουν και την ποτήλια ολόκληρη. Και την ύφη μεθυσμένη. Χωρίς να πει η νύφη μπορεί να μεθύσει. Μόνο αν δεν την πεθερά. Άρα λοιπόν, βρίζουν που λέτε κυρίες και κύριοι μερικοί βουλευτές, όχι όλοι, βρίζουν τον μποτοξάκια της ελληνικής οικονομίας. Μποτοξάκια, ξέρετε, λέω το Γιάννη Στουρνάρα. Είναι έτσι. Εμείς, συγγνώμη, δεν είναι το. Δεν υπάρχει ένα εγώ. Το πουκάμισο είναι το πεθαμένο παρουσιαστή από την προηγούμενη χρονιά. Μου έρχονταν στενό. Το πήρα εγώ, αλλά είναι λάθος με νούμερο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κύριε, ο Μποτοξάκιας της ελληνικής οικονομίας είναι εξωγήινος, δεν είναι γήινος. Να καταλάβω, δηλαδή, ρητορικό το ερώτημα. Είναι ούφο. Δεν είναι το υιοθετημένο παιδί της γαλαζοπράσινης παράταξης. Εσείς δεν τον βάλατε στη... Σαν να μην είναι ο αλεξιδοτητής σας, του κόμματος, του δικού σας, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Μας τρελάνετε. Δημήτρης Παπαδημούλης. Σήμερα στη Βουλή λέει: μα κοιτάξτε να δείτε, ο τσάρος της οικονομίας σας είναι δικός σας. Αυτά τους είπε ο υπηρώτης ο βουλευτής. Γιατί βλάχος σας λέω, δεν του ξεφεύγει τίποτα, ε! Βλάχος, τίποτα. Κι άλλοι είναι βλάχοι, αλλά δεν κάνουν έτσι. Όπως η Μισελίνα μας, η οποία με στόμφο μας είπε: η πριγκυποπούλα
η υπηρετούλα Άννα Μισελ Σιβουπλέ Ασημακοπούλου, την οποία την έχει βαφτίσει ο Τέος Βασιλιάς, μας είπε λοιπόν κυρίες και κύριοι, χθες, με ένα ποιητικό ίστρο, γιατί θα πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισμός. Και νόμισε ότι από το Βήμα της Ολομέλειας, Ανούλα, μην πέφτει στο ζάλογο κι εσύ. Ανανούλα, πριγκυποπούλα, υπηρετούλα. Σε πήραν στο λαιμό τους οι συντηρητικοί. Τράβα στο βασιλιά, πίσω στην Οξφόρδη, να τα μάθεις από την ανάποδη κι εσύ. Ανούλα, ανούλα. Έναν ίστρο, παιδιά, που λέτε χθες, ανέβηκε πάνω. Με ύφος δασκάλας, καθηγήτριας. Δεν υπάρχει σχολεία, δεν έχει σημασία. Αυτά τα σχολεία πήγε στο Πρωτοβουλής και είπε γιατί πρέπει, ειδικά το τελευταίο τρίλεπτο. Έψαξα να βρω το βίντεο. Κάηκε η κασέτα, κάηκε. Ήταν και τη χείρη Ανούλα. Θα βλέπατε πώς από μέσα της έβγαλε όλη αυτή την οργή της παράταξης για να σωθεί η χώρα. Γιατί άλλο βλάχος ο Παπαδημούλης και άλλο η βλάχα. Μια βλάχα, μια πάλι. Να το βάζει να φύγω. Πού είναι, από τόσο παραγγελία. Τόι, Μητσοτάκης. Αφιερωμένο στην κοπελίτσα, την πριγκυποπούλα, την Ανούλα, την Γιαννιωτοπούλα, η οποία μιλάει γαλλικά, γαλλιστή. Τα ξέχασε τα βλάχικα. Έλα, Ανούλα. Μάνα, μην κλαις, θέατρο είναι! Μην κλαις! Μη σε συνέπερε το τραγούδι! Μη ψηφίσεις την Άννα! Ψήφα άλλον! Ψόφα τον! Το χέρι μου τζουρωμένο, από το άρμεγμα! Από την πορτοκαλιά που έκοβε τα πορτοκάλια! Η Ανούλα, η Μισελίνα, η Γιαννοτοπούλα! Η Βλάχα, η Βλαχοπούλα! Ανούλα! Ζάλογκο που θες, Ανούλα, ζάλογκο! Αλλά, βλαχοπούλα εσύ, βλάχος ο Παπαδημούλης, βλάχος κι εγώ, αλλά με την έννοια του επαρχιώτη, χωρικός, χωριάτης. Σας έχω κι εγώ εδώ. Έχετε κι εσείς ίστρο, έχω κι εγώ. Δημιουργικό, θεατρικό, ανεπανάλητο, φέρ' το μπάντζα μέσα. Πάει ο Πρέκας. Δεν έχουν πάντζα, μωρέ, μπλάκανο. Πού το βρούμε. Βαρέθηκε να πάει στη Βουλή. Λοιπόν, μου λέει ένας, Λάμπρο, ξέρεις να διαβάζεις προϋπολογισμό. Λέω, τι λέει αυτός τώρα ο βουλευτής. Αν ξέρεις, μου λέει. Με εντριγάρισες να λέω, τι γίνεται, τι ρόλο παίζει. Λέω, αυτός για να το λέει, αντιπολίτευσε, έτσι. Πρέπει να ξέρεις. Πώς πάμε και διαβάζουμε ένα βιβλίο, ντάκ πρέπει να φωκαλιτσάρεις, να επικεντρώσεις τα ωραία σημεία. Και απροπόζητο, επί την ευκαιρία, επί την ευκαιρία δηλαδή, να σας πω, με συγχωρείτε, ότι η μάνα της Σάρας, συγγνώμη, φεύγει για πάντα από εδώ, από την Ελλάδα, και πάει κοντά στην κόρη της, να είναι κοντά στο μαραμένο της λουλούδι. Να σας βράσει και εσάς, και τις παραμονές σας, και την αγάπη που τη δείχνετε τώρα και τη στοργή σας. Τώρα είναι αργά. Δεν τη θέλει τη στοργή σας, ούτε να τη χαρίσετε τίποτα. Χάρισμά σας όλα. Φεύγει η γυναίκα, γιατί το μόνο πράγμα που την κρατούσε στη ζωή εδώ ήταν η κόρη της. Θα πάει και κοντά. Να κλάψει την κορούλα της για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Και γιατί το λέω αυτό, όχι για να αρχίσουμε να κλαίμε, για να συνδέσω όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό που μου είπε ο πονηρός ο βουλευτής, αν ξέρω να διαβάζω προϋπολογισμό. Εφόσον με ψηλιά, ξαναπήγα πάλι στον προϋπολογισμό, γι' αυτό σας τον έφερα σήμερα εδώ, για να σας κουράσω. Και αξίζει τον κόπο πραγματικά. Εδώ, σας τον έφερα. Να σας πω τι ακριβώς γίνεται τώρα με αυτόν τον προϋπολογισμό. Γιατί θα με συνοδεύουμε για φέτος. Όλοι άρχισαν με τσιριμόνιες. Ενώ κάποιοι είπαν ο Γιάννης Τουρνάρας, άμα τα αλλάξει και θα είναι ένας αναπτυξιακός. Μέχρι και ο Κασής, εκεί που περιμέναμε να βάλει την ταφόπλακα κάσα δηλαδή πάνω, τα ευχολόγια σήμερα. Στο τέλος είπε ότι ναι, μεν θα μπορούσε να είναι το μειωμένο το κονδύλι της υγείας, της παιδείας κτλ. Αλλά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι ρεαλιστικός. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τέλος πάντων, μην το διακομωδώ άλλο. Θα σας πάω τώρα εδώ χαρακτηριστικά, γιατί ανέφερα τη γυναίκα που έφυγε τώρα με το λουδάκι της, που έχασε τη μικρούλα της, τη Σάρα,
Και θα σας πω αυτό το πράγμα που διαβάστηκε στη Βουλή και κανένας το πέρασε στον ντούκο όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέει ο κύριος Ταϊκούρας, γιατί ο Στουρνάρας έλειπε ήταν στις Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων για αυτόν τον προϋπολογισμό, με τα τέτοια, λέει χαρακτηριστικά ότι συνεκτιμήθηκαν, λέει, και ορισμένα πράγματα σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά συνεκτιμούμε και τα εξής. Και θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δείτε το και θα καταλάβετε. Ας πω. Η μεγάλη απώλεια εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει ο κύριος Ταϊκούρας, ΕΦΚ μέση παρένθεση, ειδικός φόρος κατανάλωσης, και ιδίως το ΦΠΑ στα καύσιμα, μετά την εναρμόνιση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που οδήγησε στην πτώση της κατανάλωσης κατά 70% την περίοδο 2012 και τον Απρίλιο του 2013. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων και το ΦΠΑ πετρελαιοειδών αναμένεται στερημένη υστέρηση εσόδων ύψους 536 εκατομμυρίων ευρώ έναντι των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Άρα λοιπόν δεν το έχουμε. Έχουμε στέρηση 500 τόσων διαβόλων ευρώ από το φόρο κατανάλωσης, γιατί προτίμησε ο κόσμος να ακολουθεί στον δρόμο της Σάρας. Δεν φτάσαμε εκεί. Μακάρι να έχει στο δίκαιο το κοριτσάκι. Εκεί θα πάμε και εμείς ούτως ή άλλως. Με αυτούς εδώ που μπλέξαμε. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Εδώ τι γίνεται τώρα. Αυτό το μέτρο γιατί το έχετε. Έχετε, ψηφίζετε μέτρα για να βγει η Ελλάδα πραγματικά από τα διέξοδο. Να στερηθούμε τα πάντα. Να σας βοηθήσουμε, να σας κάνουμε. Αλλά αυτό γράφεται και για ηλιθίους ή το έγραψαν ηλίθιοι. Εφόσον αυτό το μέτρο δεν αποδίδει, χάσατε τόσα. Άρα λοιπόν, γιατί βρε ηλίθιοι λέμε ή μας περνάτε για ηλιθίους, συνεχίζετε. Γιατί αδιαφορείτε. Έτσι δεν είναι. Ή όχι, κάνω λάθος. Τι γίνεται. Εδώ, άρα λοιπόν, συνεκτιμάτε ότι χάσατε τόσα. Και αντί να κατεβάσετε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τρεις νεκρούς ήδη, τα δύο παιδιά στη Λάρισα. Ναι, λαϊκίζουμε, βέβαια, δεν μπορεί να νομοθετήσει, εσείς λαϊκίζουμε. Και το ένα κοριτσάκι 13χρονη. Και το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Με τη φωτιά που κάηκαν τα μαλάκια στη τελευταία στιγμή γλίτωση. Και δεν μπήκε στο μαύρο κατάλογο. Άρα λοιπόν, τι επέρεστε και τι παλαμάκια βαράτε και τι κάνετε. Και μάλιστα ο Αργύρης Δινόπουλος χρησιμοποίησε και μια λέξη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του μεγάλου συνθέτη. Βαρέθηκα τους λαϊκιστές. Δεν μπορώ άλλο λαϊκιστή. Λέει ο Αργύρης Αντινόπουλος, ο οποίος ανέβαινε πάνω στον Κρέιτο, στο τρακτέρ, και έκανε τη μαϊμού στο τσίρκο για να μην γίνει το εργοστάσιο εκεί στα Βρυλίσια. Και από επαναστάτης μου έγινε ποπολάρος. Ποπός. Του κόλου δηλαδή. Παναστάτης του κόλου. Κοκολάρος. Και βρίσκει την αριστερά του Χαβιαριού. Να! Η αριστερά του Χαβιαριού. Πώς δεν με ενδιαφέρει. Ας φάει και οι γαρίδες τώρα, μιας και ο Βραγκικός έχει από το λόγο του που γύρισαν οι άνεμοι 10 μποφόρ, βγήκαν όλοι οι γαρίδες στον δρόμο. Αφάνε και φτωχοί. Τις είχαν 20 ευρώ. Ρίξτε τώρα στα 10. Καλά πάθετε. 10 ευρώ η καρέτα Μαρακικού είναι μοναδική. Αλλά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν τους ενδιαφέρουν να σωθεί η χώρα. Τους ενδιαφέρουν, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μας διαλύσουν. Απλά πραγματάκια. Εδώ το προϋπολογισμό, τα διαβάζω. Από την κούρβα μου τα βγάζω, νομίζετε. Και δεύτερον, εδώ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όχι, δεν μπορείς. Βέβαια. Απ' την άλλη όμως, τα μάρμαρα, πού είναι τα μάρμαρα. Πιάνε σκουριά τα μάρμαρα. Θα πιάσει σκουριά. Για σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, δόθηκε το OK. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Αφιερωμένο. Δεν δίνεται, δεν εγκρίνεται την μείωση στο ενιαίο φόρο κατανάλωσης, στα πετρέλαια, και εγκρίνεται τα μαρμαράκια. Βάλε μαρμαράκια, βάλε μαρμαράκια. Όχι αυτό. Αυτό είναι το υλικό που θα πληρώσουμε. Βάλτε τα μάρμαρα. Τι γίνεται εκεί. Να ακούσουμε και λίγο ήχο. Ποια μάρμαρα είναι αυτά. Εδώ έχω την εργασία. Πόσο μας κόστησαν τα μάρμαρα της Βουλής. Τα πήραν τώρα τα μάρμαρα. Τα ξέστρωσαν. Να στρώσουν και να τα ξαναστρώσουν. Πόσο θα πάει, ξέρετε. Σε λίγο. Δείτε τα μαρμαράκια.
Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μην τα λυσίδα του Ρωμιού. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μην τα λυσίδα του Ρωμιού. Αλλαγή, βέβαια. Για να μπορούν να έρχονται με τις λιμουζίνες τους, να παρκάρουν κατευθείαν εδώ, να μην παιδεύονται κιόλας και περπατάνε μερικά μέτρα, ειδικά τις βροχερές μέρες, τα πράγματα είναι δύσκολα και το Μάρμαρο γλιστράει κιόλας, είναι και επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, πώς χάλασαν αυτά τα μάρμαρα εδώ τώρα και θα μας κοστίζουν και 80.000 ευρώ, ποιος ξέρει. Ενδεχομένως, με τα πόδια δεν χάλασαν τα μάρμαρα, μάλλον οι λιμουζίνες είναι αυτές που έκαναν τη ζημιά. Φαντάζομαι. Κάνετε. Πιστό στο πετρέλαιο δεν κάνετε. Ούτε εκτόσεις. Μας είπαν και οι Τροϊκανοί, κλείστε τις χαραμάδες για να μην κρυώνετε. Lifting όμως εν ώψη της Προεδρίας, βλέπω ότι αρχίσατε και βρέθηκαν και λεφτάκια. Τώρα αυτή την περίοδο, με τόσα προβλήματα, τα μάρμαρα της Βουλής μας μάραναν. Καταλαβαίνω. Είχαν νερό, είχαν σπάσει και να πω ότι είναι μπροστά από τη Βουλή. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει η Θοδώρα, η Επαναστρατιούλα, η Τζάκρη ή η Μισελούλα, η Γιανοτοπούλα, να πω καταλαβαίνω, με τη γόβα, στιλέτο. Αλλά αυτά είναι πέρα. Πού είναι? Είναι πίσω. Εκεί που δεν κυκλοφορεί ψυχή. Πίσω, στον νότο, στον νότο της Βουλής. Εκεί, στα νότια της Βουλής, ξεβράκοντος να πας, δεν θα σε δει κανείς. Και ο Τρικούπης κοιμάται και περιμένει τη δικαίωσή του. Λέω για το άγαλμα, εκεί υπάρχει Τρικούπη. Ένα επτοχεύσαμε να ακούσει, να βρει. Συνεχιστεί. Στον νότο. Τα μάρμαρα. Ξαναβάλει το βίντεο να δούμε μετά. Και να δούμε και τώρα και σε... μετά θα δούμε πώς μας κόστησε. Εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μην τα λυσίδα του Ρωμιού. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μην τα λυσίδα του Ρωμιού. Αλλαγή, βέβαια. Για να μπορούν να έρχονται με τις λιμουζίνες τους, να παρκάρουν κατευθείαν εδώ, να μην παιδεύονται κιόλας και περπατάνε μερικά μέτρα, ειδικά τις βροχερές μέρες, τα πράγματα είναι δύσκολα και το Μάρμαρο γλιστράει κιόλας, είναι και επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, πώς χάλασαν αυτά τα μάρμαρα εδώ τώρα και θα μας κοστίζουν και 80.000 ευρώ, ποιος ξέρει. Ενδεχομένως, με τα πόδια δεν χάλασαν τα μάρμαρα, μάλλον οι λιμουζίνες είναι αυτές που έκαναν τη ζημιά, φαντάζομαι. Και ο Τρικούπης κοιμάται και περιμένει τη δικαίωσή του. Ένα επτοχεύσαμε να ακούσει, να βρει συνεχιστή του. Δείτε τώρα και το μάρμαρο, κυρίες και κύριοι, πόσο κόστησε. Θα τα βγάλουνε για 20 μέρες, θα ξαναβάλουνε. Θα το στρώσουν από κάτω. Δεν ξέρω αν διακρίνεται καθαρά. Είναι γύρω στα 80.000 ευρουλάκια μαζί. 82. Μαζί, μα κάνει μια έκπτωση. Μαζί με το ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι, 82.000 ευρουλάκια. Και είναι, έχω εδώ την τεχνική περιγραφή, εργασίες στεγανοποίησης τμήματος του νότιου προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής. Δηλαδή, για τον Τρικούπη το κάνανε. Καταλαβαίνουμε και καλά κάνανε, μπράβο τους. Αλλά τώρα θα μπαίνουν οι επίσημοι από πίσω. Αν λερωθεί και λίγο η κυρία Μέλκελ, τι έγινε, θα καταλάβω ότι τα πράγματα είναι σωρόδυνα. Γιατί θα δούνε μια. Αλλάξατε τις μακέτες εδώ, τα βάλατε κάτω τα κόκκινα, πολύ καινούρια χαλιά πήρατε, όμορφα. Τα μάρμαρα. Θα πάει η Θεοδόρα Τζάκρη από εκεί, με χάσει την ψήφο, αφού καταψήφιζε ούτως ή άλλως. Ή θα πάει η βαφτισιμιά του τέως βασιλιά, η κυρία Ασημακοπούλου. Καταλαβαίνω, αφού μπροστά μπαίνουνε. Τέλος πάντων, 20 μέρες θα διαρκέσει όλη η διαδικασία. Εδώ έχω τεχνική μόνο στη ζούγκλα, στο Στάρ πήγα να πω. Τέλος πάντων, χρόνια λαθάνωσα. Και εδώ είναι ο τελικός λογαριασμός, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, αυτά τα μάρμαρα έχουν και μεγάλη ιστορία, γιατί επί Σιούφα υπήρχε
μια μελέτη, ήταν έτοιμη δηλαδή να εγκριθεί. Εγκρίθηκε και όλα αυτά δεν έγινε τελευταία στιγμή γιατί πέσανε οι δημοσιογράφοι. Μεγάλες κουβέντες. Όταν οι δημοσιογράφοι. Α, εδώ είναι η δημοσιογραφία που μερικές φορές κάνει καλά τη δουλειά της. Όταν άρχισε να γίνεται ντόρος, απέσυρε τη μελέτη. Θα πληρώναμε 1 εκατομμύριο ευρώ για να αλλάξουμε όλα τα μάρμαρα της Βουλής και τελικά τα φτιάξαμε 20.000 με το συνεργείο της Βουλής. Τότε. Και τώρα βλέπω ξανά τα μάρμαρα. Τα οποία μάρμαρα θα μπουν τα ίδια. Αλλά αν κάποια σπάσουν, είναι υπεύθυνη εταιρεία να τα αντικαταστήσει. Και τα υλικά που θα βάλουν, λέει, κάτσε να σου διαβάσω εδώ τεχνική μελέτη, δεν έχει άλλο. Μόνο εμείς. Πότε ξέρει να βρείτε αλλού. Δεν ξέρει να βρείτε αλλού. Από τη Βουλή δεν με διώχνετε εμένα. Η Βουλή είναι του λαού, δεν είναι δική σας. Εκεί θα τέτοια πραγματάκια. Όπως εσείς δίνετε σταγόνα-σταγόνα το φαρμάκι στον κόσμο, έτσι και εγώ θα σας δηλητηριάζω κάθε μέρα. Και ας μείνω και άνεργος. Δεν με πειράζει. Να πάω με το χείο εκεί. Να είναι τρελό αυτό. Να βουζορλομαντία να φορέσω εγώ. Δραβίγκα, έλα βαρέ! Έλα βαρέ! Να μου γαδίσα χαίρετε. Πα στο κολονάκι, πίνει καφέ νυχθημερών. Τι κάνω υπουργό, κύριε. Η γυναίκα του υπουργού. Ψώνια έκανε πάλι. Χείο. Ποιο είναι, ο Θεό είμαι, κυρία μου. Χείο, ρε. Δεν πειράζει, δεν παλεύετε. Καλύτερο. Άρα λοιπόν και εγώ εκεί θα πάω. Στη Ρουμανδία. Ακούστε, κυρίε και κύριοι. Μερικά πραγματάκια. 20 μέρε θα διαρκέσουν για το 80.000 ευρώ. Εγώ δεν λέω. Εντάξει. Εργασίε κάνουν οι άνθρωποι. Εργασίε που προκαλούν όχληση. Α, έχουμε και τον προπολογισμό. Θόρυβο σκόνη εκτελούνται, θα εκτελούνται κατά τι μη εργάσιμε ώρε των υπηρεσιών του κτηρίου ή ανάλογα με τι οδηγίε τη Επιτροπή Παρακολούθηση και Παραλαβή. Όλα τα υλικά και εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια. Ξέρετε γιατί. Θυμίζει τον Νικροθάς που έβαλε το. Επιβραμόπουλο που έφτιαξε όλα τα μάρμαρα και έβαλε τα νεκροταφεία. Πήρε το. Ένα σταυρό και σταυρό και τα έφτιαξε μάρμαρα. Και δεσμεύει εταιρεία εδώ να πάει κανονικά. Μην πάρει τώρα το. Και έχουμε από κάτω γράφει. Λουπού, Λάμπρο Παναγιώτο, το επιβίωσε τότε. Δεν επιβιώνω, γιατί θα κάτσω. Ρωμάρα σα. Λοιπόν, ω χρόνο εκτέλεση των εργασιών ορίζονται 20 ημερολογιακέ ημέρε από την υπογραφή τη δήλωση αποδοχή κτλ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει έτσι και αν το έργο καθυστερήσει θα έχουμε 200 ευρώ πρόστιμο για την εταιρεία κάθε μέρα ω συντάξα. Κατοπόδη Δημήτρη, τεχνική υπηρεσία τη Βουλή. Να τα διαβάσουμε όλα. Μην αφήσουμε και κανέναν παραπονούμενο να μην ακούσει το ονοματάκι. Εδώ πέρα σε αυτή την τέτοια αποθήκη με τα φρόνα. Λοιπόν, αυτά είναι κυρίε και κύριοι. Τα μαρμαράκια της Βουλής, αφιερωμένα από εμάς για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Όχι το βασιλιά, αυτό είναι το βασιλιά, αλλά το βασιλιά τον Τρικούπη. Όχι το βασιλιά το, που νομίζω ότι είναι βασιλιάς, αυτός είναι βασιλιάς. Τρεις μέρες αγωγή έχουν τα ρημάδια όλα σήμερα. Σπρώξτε να πάει μπροστά να τελειώνουμε. Πέρασε η ώρα. Θα θέλω να πω κι άλλα. Αφιερωμένο για τους μαρμαράδες της Βουλής και για τον ελληνικό λαό. Τον σκοτώθηκε. Θέλω λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά που λένε τα γραμμένα. Και πιστεύω, επειδή μου έβαλε ψήλο στα αυτιά ο βουλευτής, να μην το ξαναπιάσω στα χέρια μου, γιατί κάθε φορά το πιάνω κοντά πάθω κεφαλικό αυτό το έρμο εδώ, το βιβλίο. Έχω από την εποχή του Πανεπιστημίου ξαναπιάσω το βιβλίο. Η βελτίωση. Ακούστε το καλύτερο. Το χρέος είναι στη σελίδα 27, τέταρτο. Πάλι στα Ικούρα έχει μεγάλες εκπλήξεις. Δεν τα διάβαζα αυτά στον Άρα, δεν είχα ζώσει. Θέλει μετά να τον βάλει στο επικρατεία, να τον σώσει ο Σαμαράς. Γιατί έπεσε πάνω όλη η Νέα Δημοκρατία. Λέει: πού τον πας αυτόν. Θα τον ξεκάνουμε, οπότε θα βγούμε καθαροί εμείς. Έχουν τον Στουρνάρα, όλοι τον βαράνε όλοι. Τον πυροβολούν όλοι. Λες και θέλει Στουρνάρα, δεν παίρνει του λε την κυβέρνηση. Τώρα το παίζουν όλοι ότι Στουρνάρα πήρε το ξένο σώμα. Θέλουν τώρα τι θέλουν να κάνουν, να καθαρίσουν τον Στουρνάρα και να βγουν λάδι. Και στελείω, α πω και κάτι. Όλα τα περίμενα ζωή μου. Αν αγαπήσω και τον Στουρνάρα, θα τον αγαπήσω. Γιατί πηγαίνουμε με τι ευπαθεί ομάδε. Έτσι τον κάνετε εσεί, θα τον αγαπήσουμε στο τέλο. Θα τον αγαπήσουμε, είπα. Καλά είπα. Δεν... Άλλο να ακούστηκε άλλο. Συνειρμικά πάνω άλλο. Τι να κάνω. Λοιπόν, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 320 δισεκατομμύρια ευρώ
ή στο 174,8% του ΑΕΠ. Καλά λέει αυτό, αν ξέρει να διαβάζει τον προϋπολογισμό. Τι τσαμπουλάρε τώρα, τι μου λένε τώρα. Αέρα πουλάτε. Τι ψηφίζετε. 178 το ΑΕΠ ξέφυγε. Έχει ξεφύγει έναν τελείω. Κοίτα τη διαφήμιση τη Τασούλα με τον Κίτσου. Μα δουλεύει. 320. Είχαμε 150. Πήγαμε σε 320. Δεν έχει μήνυμα τη λάγη να κλάψουμε. Χωστάμε τόσα. Άρα λοιπόν για τη βιωσιμότητα θα μιλήσετε. Όχι, δεν πειράζει. Τα παραμαράκια τα φτιάξατε. Την κοπέλα όμως, το κοριτσάκι δεν μπορείτε να το σώσετε. Ήδη στις 350.000 οικογένειες δεν έχουν ρεύμα, δεν έχει σημασία, έτερων εκάτερων. Ας πάμε, μην λυγίζετε ακόμη, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, ποτέ την Κυριακή ή πάντα την Κυριακή. Πάρ' το βασιλιά, θα μαραμαρώσω εγώ στο τέλος. Έβαλε άλλο, δεν μ' άρεσε αυτό, είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, ήθελα τ' άλλο, εγώ με την Καλάνη. Μεγάλα Σαββατοκύριακα μας περιμένουν, ωστόσο κυρίες και κύριοι. Τώρα να είναι ο Χατζηδάκης, ένα ή ο Χατζηδάκης δύο. Θα τα πάρω μισθά και θα δούμε. Λοιπόν, βγήκε η ψυχούλα, ο καρμεριασμένος. Βγήκε του καλοπηγιάκι, ο γαμπρούλης μας. Νόμιζε ότι πήγε εκδρομούλα στο Μέγκα Σαββατοκύριακο και το τσάξαν. Εκεί στον αγνωστάκι δεν ήταν στημένος. Το έκανε ερωτήσεις φωτιά τον Τζάκη. Τι τράβηξε. Ακούστε τι έπαθε ο υπουργούλης μας. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται απομείωση μισθών, γίνεται μείωση και στα σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε να γίνεται καμία μείωση. Γιατί, πού οφείλεται αυτό και τι θα κάνετε αυτό με τον ΟΑΣΑ, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πώς τον καταναλωτή θα πληρώνει λιγότερα χρήματα. Να πω καταρχήν δύο λόγια. Έτσι, γρήγορα, πριν μιλήσουμε για την έκθεση του ΟΣΑ που παραγγείλαμε σε σχέση με το τι γίνεται με τις τιμές. Δεν μας αρκεί καθόλου, το ξεκαθαρίζω από την αρχή, ότι έχουμε αυτή την ώρα το χαμηλότερο τιμά αριθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε γιατί το λέτε. Το λέω για να υπάρχει ένα πλαίσιο. Για να υπάρχει ένας πρόλογος. Ναι. Ότι είμαστε χαμηλοί. Για να υπάρχει. Όχι. Έχουμε το χαμηλότερο τιμά αριθμό. Οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι έχουμε ύφεση. Θέλαμε όμως οι τιμές να πέσουν περισσότερο, ακριβώς γιατί έχουμε την κρίση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Αγνωστάκη. Αν το δείτε σε σχέση με μέσους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2011 είχαμε το 95% του μέσου όρου από πλευράς τιμών, το 2012 είχαμε το 90%, φέτος έχουμε το 85%. Πόσο πιο ακριβή είναι αυτή, δηλαδή. Τις βιώσεις των τιμών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή που το λέτε για να το καταλάβουν. Αν δείτε όμως. Σωστά, πού είναι απομείωνοτε. 5% κατά χρόνο. Πόσο πιο ακριβή είναι όμως 30%. Μιλάω για τη μειώση των τιμών τώρα. Και ναι, και εγώ σας λέω ότι μειώση των μισθών είναι 30%. Σωστό, κύριε. Τι έπρεπε να αναπτύξω. Σωστό, λοιπόν. Ναι, αυτό πρέπει. Γιατί δεν το κάνατε. Γι' αυτό είπα ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ενώ ότι θα πρέπει να. Πόσο πιο ακριβή είμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πέσει τα νίκια, έχουν πέσει τα σχολικά, έχουν πέσει τα φροντιστήρια, οι τουριστικές υπηρεσίες. Εκεί που έχουμε θέμα είναι στα τρόφιμα, όπου υπάρχει αντίσταση. Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο έχει πάρει κάποιες δέσμες μέτρων για να αγοράσει τις εκτοτικές περιόδους. Τις διευρύναμε και τις κάναμε 4. Κύριε Υπουργέ, για να μπορεί ο κόσμος να κινήσει περισσότερο. Και δεν λέμε αλλά, τίποτα. Όχι. Όλα αυτά με συγχωρείτε, μιλάμε 3 λεπτά και δεν λέμε τίποτα. Μειώθηκαν οι τιμές 30% και 35% και 27% και 20% και στο σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι μειωμένες κατά 5%. Τώρα λοιπόν. Και μέσω προσφορών, όχι κατευθείαν μειωμένες. Επειδή εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να ρίξουμε τις τιμές, εννοώ με ευχές και με προσευχές. Όχι. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε. Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω. Έλεγα παίρνουν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δωρό αν δωρό να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στάνιο. Ψυχούλα μου, ψυχούλα μου, ψυχούλα μου, ψυχούλα μου, σε τσάκισαν.
Γιατί πήγες με αυτούς, μωρέ, είναι παλιόπαιδα, Σαββατοκύριακο, μωρέ, πήγες. Νόμιζες θα έχεις προσκεφαλάκι, ε? Δεν ήταν ο αναγνωστάκης, είναι σκληρός. Δεν είναι λίγο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Ιορδάνης. Τότε εδώ είναι περίεργος. Τι τα θες και εσύ, ψυχούλα μου, καρδούλα μου, πήγες εκεί, εκτέθηκες τώρα. Τρία λεπτά σου λέει λες και δεν λες τίποτα. Σε ξεβράκωσε. Είπες κι άλλα, είπες κι άλλα, υπουργούλη. Τι θα πει, γιατί ψυχούλα μου πας αυτά τα κανάλια τα μεγάλα. Τα μεγάλα κανάλια, τα μεταξύ τα βρακιά του και μεταξύ του κόλλου. Γιατί πας τα μεγάλα κανάλια. Τα μεγάλα κανάλια μπορούν να κάνεις και μεγάλες γκάφες. Γκάφες και θα δεις αργότερα την γκάφα του Λιάγκα να δεις τι γίνεται. Όχι. Ζούμε σε ένα κόσμο φανταστικό, εικονικό. Πληρώνουμε, ακούστε τώρα, όχι για αυτό που παίρνουμε, αλλά για αυτό που θέλουμε να είχαμε πάρει. Αυτό έχει σημασία. Αν πετύχουμε αυτό, παιδιά, στην κοινωνία. Δηλαδή, να πληρώνουμε όχι αυτό που παίρνουμε, αλλά για αυτό που θα θέλαμε να είχαμε πάρει. Θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό. Εσείς θα σκέφτεστε θετικά και θα λέτε, πλήρωσα για αυτό που θα ήθελα να είχα αγοράσει. Ανεξάρτητα αγοράσατε. Μπομπότα, αφού πληρώσατε. Για βάλει να δούμε. Τι είπε ο υπουργός επ' αυτό. Επ' αυτό τι είπε. Δύσκολα πράγματα. Φιλοσοφικές συζητήσεις. Ακούστε το. Ξαναρθείς κοντά μου, μέσα στην αγκαλιά μου. Όταν αγοράζεις ψωμί σε κάποιες κατηγορίες και νομίζεις ότι αγοράζεις ένα κιλό αλλά αγοράζεις, ξέρω εγώ, 800 γραμμάρια ή νομίζεις ότι αγοράζεις μισό κιλό και αγοράζεις 400 γραμμάρια, πληρώνεις για κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσεις. Και παντού ρωτάω, ποιος είναι τα μάτια που αγαπάω. Δεν είναι πτώση. Θέλω να σου πω ότι τρώω πάρα πολύ ψωμί και δεν είναι ενίο ποτέ να με κλέβουν. Απλά μαθηματικά είναι αυτό που σας λέω. Εντάξει, σας κλέβουν. Θα πέσει τιμή, λέτε με αυτό. Άμα πάει με το ζύγι. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Απλά μαθηματικά είναι αυτό που σας λέω. Εντάξει, θα πέσει τιμή, λέτε με αυτό. Άμα πάει με το ζύγι. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Μα γιατί θα αγοράζεις την ποσότητα την οποία νομίζεις ότι αγοράζεις. Δεν το κατάλαβαν. Σας δεξίγησε ο υπουργός. Και σαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Θα αγοράζεις και θα πληρώνεις την ποσότητα που νομίζω ότι αγόρασες. Υπουργούλη μου, σε τσάισα τα παλιόσκυρα. Τι τα θες πρωί-πρωί και πας αυτούς, μωρέ. Αυτός με τα γυαλιά μου, μυστήριος υγεία. Καλά τώρα φορούσε καλά γυαλιά, να βλέπεις πέρυσι τη φορά. Κάτι κόκκινα, κάτι πράσινα, κάτι κίτρινα, Παναγία μου. Ήταν πιο σκληρός ακόμη. Μην πάει έτσι εκεί. Κάτι γραβάτες, γελάει ο κόσμος. Μην πας. Σε τσάξαν αυτοί. Τους είδες. Είπες κι άλλες. Θα βάλω και την άλλη. Τι να πεις. Να σου πω κάτι. Αυτή εκεί, η Αθήνα εδώ έχει μείνει χωρίς Αθηναίος, το καταλαβαίνεις, υπουργέ μου. Θα μείνεις μόνος στο τέλος. Τρως μπομπότα. Έχει την μπομπότα εκεί στην Κρήτη. Ευχαριστούμε τη Λεβεντογένα που μας έστειλε το χατζηδάκι και μας έβγαλε τα διέξοδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Γιατί αλλιώς θα είχαμε πεθάνει της πείνας. Αυτός και ο Σκουρδάς. Αυτά τα δύο παιδιά. Αυτός είναι ψυχούλα τρομάρα του. Τρομάρα. Αυτός ζει, κοιτά σαν ψυχούλα. Λέει. Φλακίες, λέει. Α, βλακία είναι βλακία. Είναι. Πάει μέχρι πάνω, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Ε? Δεν ξέρω, θα δούμε. Για κοιτάξτε εδώ τι είπε τώρα. Τι λείπει στην Αθήνα. Ακούστε τώρα τι λείπει στην Αθήνα εδώ. Αυτά είναι τα μεγάλα επίβολα. Τι την έκανε η Αθήνα. Μαλδίβες, γιατί θα ακολουθήσουν και οι Μαλδίβες. Ακούστε τι λείπει στην Αθήνα τώρα, αυτή την περίοδο εδώ. Βάλτε νούμερο 3. Είναι το... Υπάρχει μια απαγόρευση που λέει ότι για να πουλάς τσιμέντο στην Ελλάδα, για να εμπορεύεσαι, για να εισάγεις, πρέπει να έχεις σιλό 500 τόνων. Γιατί? Για να προστατεύονται οι τσιμεντοβιομηχανίες οι σημερινές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κρατιέται ψηλότερα η τιμή του τσιμέντου. Λοιπόν, και αυτό θα καταργηθεί. Όπως θα καταργηθεί και η πρόβλεψη να μην δημιουργούνται καινούργια ξενοδοχεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Διότι με τη σημερινή ρύθμιση προστατεύονται οι ξενοδόχοι που είναι ήδη μέσα. Και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καινούργιοι ξενοδόχοι. Και ας λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τουριστικό προορισμό την Αθήνα, για παράδειγμα. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί προστατεύονται συγκεκριμένες ομάδες. Καλά σου λένε, Αναγνωστάκη! Είναι δυνατόν τα συμφέροντα να μην αφήνουν να φτιάξουμε ξενοδοχεία περισσότερα από τους κατοίκους Αθήνας? Πόσους κατοίκους έχουμε? Είχαμε 4, έφυγαν οι 1,5 εκατομμύριο από μόνοι τους αυτοί που έφυγαν. Έμειναν 2,5, να φτιάξουμε 3 εκατομμύρια ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα εκεί πονάει ο τουρισμός. Ξενοδοχεία θέλει. Ναι! Ναι! Να βάλεις ένα δάπουγκο στην Ευρώπη, στην Αγγλία ιδιαίτερα, κάτι ξενοδοχεία τέτοια είναι σαν χωνιά, μοιάζουν σαν το όργανο του αντρός, να το βάλει πάνω στην Ακρόπολη. Ό,τι κάνει οι Γερμανοί, κάνετε εσείς. Α, ξαναπάει πάλι ο Γκλέζος τώρα, ξανακατεβάσει πάλι. Πού να ανέβει εκεί πάνω άνθρωποι ξανά, μετά από το,
από τόσα χρόνια. Πάλι να ξαναδεύει! Πάλι τα λεπορία! Αν φωνάζει στη Βουλή, σας είπε να μην παίρνουν μισθό οι βουλευτές. Αυτή τη δύσκολη... Αφιερωμένο στον Υπουργό. Υπουργούλη μας. Σας αγαπάω, ρε. Αυτό είναι. Κριτική στείλατε ό,τι καλύτερο είχατε. 100 χρόνια μπροστά τον κόσμο είναι. Όταν θα λέμε ξενοδοχεία στην Ακρόπολη, θα λέμε να! Τι είχε οραματιστεί ο Χατζηδάκης. Μέσα στο ναό θα μπει. Και αντί για καριάτιδες, ξέρετε τι θα βάλει. Τώρα που είναι φθηνές. Τα κορίτσια θα τα επαναπαρατρήσει από την Ιταλία που τα έστειλε. Γαλλία τέλος. 3.800 αυτός που πάει με η Ιεροδούλη. Ξαναπάς, πού θα βρεις. Κάθε βράδυ κουβεντιάζω και με παίρνει το πρωί. Όλοι τον βρίζετε, όλοι τον φωνάζετε, αλλά όλοι θα τον θέλατε για γαμπρούλι. Χα! Τέτοια παιδιά θέλετε. Τι θέλετε. Αλήθισαν αυτό το ΚΚΚ. Ή σαν τον Δημήτρη Δήμα. Καλησπέρα στο κοντρόλ με τις ωραίες γυναίκες. Έλα, έλα, ομορφούλες. Και εμείς οι άσχοι μας ανεβάζετε. Υπουργέ μας, ξέρετε, πέρα τα αστεία. Εγώ προσωπικά σας εκτιμώ, θεωρώ ότι είστε καλό παιδί πραγματικά. Τώρα, εντάξει, τώρα σάτυρα κάνουμε. Όσο μπορούμε, τι να, γιατί στην υπηθεώρηση καλύτερη από εμάς. Έχουν τι, τραβάτε, γελάστε. Πιο πολύ τα γελάτε με ένα τζάμπα και δεν πήρατε και τηλέφωνο, ούτε μισό ευρώ. Αλλά το παίρνετε εκεί στο θέλετε πλυντήριο το παπαδάκι. Εκεί το δείτε, ε! Παίρνετε τηλέφωνο όλοι! Μοιράζει κιουλιάκας 5.000. Νομίζεις να πάει τις Σεϊχέλες. Τι είναι, ο αφιλτράριστος, τι είπε πάλι. Τίναξε την μπάκα στον αέρα, τι είπε. Περιέγραφε. Ασταμάτητα. Ε, ωραία, βάλει μια τελεία, ρε, κελάει κόσμο. Αφιλτράριστε, βάλει ένα φίλτρο, ρε. Τι να ξέρει, κανάλι στον αέρα. Ψέφερε ο άλλος στο κανάλι και πήγε YouTube ότι είναι. Τι να. Ρίξει λιάγκα. Έχουμε πάει μια φορά Μαλδίβες. Okay, και συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο με τη Μενεγάκη στις Μαλδίβες. Πού? Με τη Μενεγάκη συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο. Πότε? Στις Μαλδίβες πριν πολλά χρόνια. Παντρεμένοι ήσασταν. Με τον Γιάννη. Δεν έχω πάει με άλλες Μαλδίβες, μαζί έχουμε πάει. Όχι, δεν το θυμάμαι. Γιατί έχεις αμφισβητήσει την αντίθεση. Δεν έβλεπες. Συναντιόμαστε. Είναι ένα αεροδρόμιο στο Μάλε που κατεβαίνει. Ναι. Είναι καταρχήν οι Μαλδίβες, νομίζω ότι είναι το ωραίο μέρο στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο ωραίε. Είναι φανταστικά. Είναι όμω για ζευγαράκια, Γιώργο, πιο πολύ. Είναι για ζευγαράκια. Και αν δεν είσαι ερωτευμένο με τον άλλο κτλ. Γιατί δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει τίποτα, παιδιά. Είναι εσύ, ο σύντροφό σου και η θάλασσα, τα σαλάκια και οι καρχαρίε. Έχει καρχαρίε. Έχει καρχαρίε πολλού. Λοιπόν, παρακούν. Και είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δηλαδή με το που το προσγειώνεις αισθάνεσαι ότι πας 100 χρόνια πίσω, ρε παιδί. Το πάω, ε. Και παιδιά, στρέφω. Όταν σε πήρε ήταν καλά, ε. Και συναντιόμαστε. Παιδί μου δεν ήταν εκεί που κάηκα, που ήμουν στο Άλτερ. Ναι. Φεύγοντα την επιστροφή, δεν συναντηθήκαμε τη Μενεγάκη. Που είχα κάνει. Ο οποίο είχε την ηλιοθεραπεία. Και τα μαλλιά που σου πήρε το κεφάλι έτσι. Έβαλα λαδάκι. Πήρε το κεφάλι και τη ανάγκη. Συγγνώμη, η Μενεγάκη με ποιον ήταν. Με τον Ματέο. Τι λε, καλέ. Πριν τόσα χρόνια! Περίμενε! Γιατί μου ήμουν στο Άιτερ! Γιατί η Μέρη μου ήταν στο Άιτερ! Συγγνώμη, σοβαρά μιλάς τώρα! Μα πήραν για τα πρωινά! Τι σου ξέρει! Φάει ένα ρόδι! Τελευταίο πρωινό! Γεια σας! Αντίο σας! Καλές γιορτές! Γεια σας! Ευχαριστούμε! Καλή χρονιά! Αναζήτηση εργασία. Δικό σας. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι να τις συναντήσω. Δεν το σώζεις τώρα, ό,τι και να πεις. Πες εσύ ό,τι θες τώρα, πες. Δεν πειράζει. Thank you.
Lo σκουάλο, lo σκουάλο, ο Καρχαρίας και τα σαγόνια του Λιάγκα. Τι δουλειά έχει αυτός τώρα να μιλήσει. Από το νοσοκομείο που θα μίλαγε, που πήγε με λεγάκι στο νοσοκομείο, πήγε στις Μαλδίβες, στις Μαλδίβες. Ό,τι ανακαλούμε στη μνήμη μας αφιλτράριστα, βρε αφιλτράριστε το βρίχνουμε, αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και μετά γκάφα στην γκάφα, γκάφα στην γκάφα και το κάνατε ακόμη χειρότερα. Το σώστε στο πάνελ μια χαρά όλο. Το κάνατε φραπέ. Σας το χρωστάει η ιστορία με ορισμένων. Πολύ φόρα πήρατε. Τι είναι αυτά, τρελά, δούμε. Σας πήρε ο άνθρωπος στον αντένα και... Να είστε καλά, δεν βαριέσαι. Την άλλη φορά την κλείδωσες στο Μέγκα. Μίλαγε η γυναίκα, δεν σ' άρεσε η ιστορία και έκανες έτσι. Την κλείδωσες. Είναι του σεβασμού στους καλεσμένους. Αλλά δεν μπορεί να έχει μια ζωή τίμιο ξύλο. Τι είναι εδώ. Δεν έβαλα τραγούδια για να μην γίνει χειρότερα ακόμη κατάσταση. Ρε Μαλδίβες είπαμε, μα μου έβαλες εσύ. Σε Σεϊχέλες είναι. Έλα. Να φύγω, μωράκι μου. Να πάω σε ένα εξωτικό νησί. Μακριά από το άγχος της πόλης. Γεια, γκάς. Θα μας πει ο Λιάγκας που πάει. Τ' άλλο, παρά να μάθεις αυτό το σκοπό. Όλα τ' άλλα, άστα σε μένα. Και πήρε το διορθώ σκυφέι, λέει, τότε που ήμουν στο Άλτερ. Όχι, κανένας προσδιορισμός. Μην χάσουμε και το... τα χρονικά στίγματα. Το ωραίο είναι ότι κάποιοι πάνε να παρουσιάσουν την πλακία ως εξυπνάδα να μας πούμε ότι το έκανε επίτηδες ο Λιάγκας. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Η μαλλά είναι μαλλά τέτοιο, τελείωσε, δεν φτιά, δεν ισώνει. Τέλος. Άι τώρα. Τρελαθούμε. Τέλος πάντων, για σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας αποκτά ένα καινούριο όνομα στην εκπομπή μας. Γιώργος, ο αφιλτράριστος, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένο. Έλα τρελίστε Γιωργάκη. Και εσύ Γιωργάκη, τι ήθελες με τη Φέη. Κι αν βγει κανένα σε κανένα κανάλι και σου πει την είδα εκεί, τι θα πεις μετά εσύ. Ή καμιά φωτογραφιούλα από κανένα κουμπάρο. Ξέρω εγώ τι κάνετε εσείς μεταξύ σας. Με δεξιώσεις και εμφανίσεις. Όχι. Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος επειδή έχει μια ροή στο ραδιόφωνο, δηλαδή ανεπανάληπτα σταματάει, και από εκεί το μετέφερε και στην τηλεόραση. Αλλά τηλεόραση είναι φανθανατηφόρο. Όταν και εμάς δεν ξέρουμε και είμαστε απ' έξω. Από εδώ δεν το έχω Γιώργο. Αχ, η Θεούλα, τι είπε η Θεούλα. Η Θεούλα τι είπε στο τέλος. Μπορεί και να μην ήταν η Μενεγάκη. Εδώ δεν έλεγες πριν κάηκα από εδώ, κάηκα από εκεί και έλεγε Μενεγάκη με το... Ο άλλος έλεγε στα νησιά που την είδε στο απέραντο γαλάζιο. Αφιλτράριστη. Έλα, κλείνω με τον coach. Τέλος, είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας. Ένας και μοναδικός, ο αλέφαντος αυτός. Αλέφαντε, αποκλειστικά μόνο σε εμάς. Μίλησε στο ΑΡΤ και το πήραμε κι εμείς. Αποκλειστικά μόνο σε εμάς και στο Λαύρο Παναγιώτου. Έχει θέση ο coach εδώ. Έχει θέση. Είναι το alter ego μου. Το αισθάνομαι, το διαισθάνομαι, το μυρίζουμε. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να το παίρνει εσύ, κύριε του ΑΡΤ. Καλό είσαι εσύ, Γιώργη του Καρατζαφέρη, αλλά είσαι σοβαρό παιδί, πολύ σοβαρό. Ο κόσμος που είναι εδώ να μου δείχνει την εντεκάδα. Δείξε μου και την ίδρυκα. Την εντεκάδα των πολιτικών, κυρίες και κύριοι. 11 ή 11. Να κάνει μάνα. 2-10-68-40-5-85. Κλείσαμε με τον Καρχαρία των Μαλδιβών Σεϊχελών του Γιώργου Λιάγκα. Στο σκουάλο. Ήρθε δελφινάκι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι Καρχαρίας. Το δελφινάκι μπήκε μέσα ιερό. Που σε λίγο θα βγει αέρα όταν φύγω εγώ. 2-10-68-45-85.
Εγώ είμαι αναντικατάστατος, δεν είμαι αφιλτράριστος. 2-11-55-55-500. Να είστε καλά, μη φύγετε, περιμένετε. Έχει κι άλλα. Ουνάλτρατε, ντόβελα τροβοείο. Αυτά τραγούδουσε κυρίες και κύριοι στις Μαλδίβες, στις Αιγέλες και στο Αιγαίο και το Αίγιο. Φέρεις κορδά. Ρε Γιώργο, δεν ξέρω που είναι το Αίγιο. Και το Αιγαίο και την πήγε στις Μαλδίβες. Πρώτα μαθαίνουμε εδώ, Ειρηνικός ή Ατλαντικός. Ινδικός είναι Γιωργάκη, στον Ινδικό οι Καρχαρίες. Πάρτον. Α, Λεφαντός. Α, το δύο βάλε, όχι το ένα. Πιο καλό, πιο καλό. Πιο καλό το δύο, πιο καλό. Γεια σου ρε Αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλεφαντέ, κρατά όσο μπορεί. Πρετεντέρεις οι άλλοι κάνουν τηλεοράσεις. Κάθε βράδυ τα πάντα γίνονται. Ξανά την άλλη Δευτέρα και ξανά τα ίδια. Δεν του λέει μια και καλή. Πού πάτε ρε, διαλάει ο λαός. Πού πάτε, πάει. Λοιπόν, και στον Τσίπρα, θα πας. Στον Τσίπρα. Επίσης έλα εδώ παιδάκι μου, κάθε μέρα κάνουμε κριτική. Εμείς κάνουμε κριτική εδώ, τι παιχνίδι βλέπουμε. Βγάλε ένα πρόγραμμα τώρα. Δεν βλέπεις ότι μένεις στο 22, 23, 24 μαζί τους. Βγάλε ένα πρόγραμμα, φαμ, να μπουγκάρεις. Το γηθό, θυμάμαι τον αλέφαντο. Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Κάθε μέρα λέτε εκεί τελείωσε. Παίρνετε λεφτά ο Τζι μας και οι άλλοι. Και όλοι οι δημοσιογράφοι. Ποτίθεται, ας πούμε, κατάλαβες τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως λέμε εδώ, ο Χατζη Νικολάου. Δεν βγαίνει στην εφημερίδα του. Δίνει. Κάθε Κυριακή θα μοιράσω 2.000, 5.000, 10.000. Θα βάλω εκείνο, θα κάνω εκείνο. Δίνει, αλλά δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ο Κατζαβέρης, δουλεύουν, αγωνίζονται. Δίνει. Ποιος άλλος δίνει, ο Πρετεντέρης έχεις δει τη δραχμή. Στην Τρέμη έχεις δει τη δραχμή. Στους άλλους παπαδάκηδες αυτοί που λένε ούτε το φράγκο δίφραγκο δεν πρόκειται να το δεις. Ποτέ σου. Ποτέ σου. Κάντε και μια συναυλία για τους μπατήριδες, τους στοχούς, κάντε κάτι. Λοιπόν, πού ψάστε, όλο λόγια, Πρετεντέρης, τα κουστούμια, τη γραβάτα, ο Τζι μας τώρα θέλει να κάνει το φιλόσοφο, η Τρέμη τα ίδια. Πού πάτε ρε, πού πάτε ρε, ο κόσμος έχει διαλύσει και έχετε κατάσταση και πάτε πάματος χάρη στο σπίτι το βράδυ να κοιμηθείτε. Το διαλύσα. Μην υποχωρείς. Σφύριξα και έλειξα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, άλλη μια μέρα, ο διπορικός στο Ναό της Δημοκρατίας και όχι μόνο. Και τα Μάρμαρα, μην τα ξεχνάτε. Το Μάρμαρο εσείς, τα Μάρμαρα αυτοί. Και εγώ, τον Μπούλο, φεύγω σε λίγο. Το παντάκι. Βλάχικα ήρθα, βλάχικα φεύγω. Αφιερωμένο στην Πριγκιποπούλα. Η Πυροτοπούλα, Γιάννιωτοπούλα, Άννα Μισελ, Ασημακοπούλου! Αφιερωμένο και στον Γκλέτσο. Όχι στον Γκλέτσο, στον Γκλέτσο. Αυτό το δήμαρχο εκεί κάπου είναι. Τον ηθοποιό έρχεται πάλι. Φεύγω κι εγώ και έρχομαι. Γεια σας, γεια σας. Σας καρτερώ και σας λαχταρώ. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Γεια σας μπάτσι και μπατσίνες. Σας αγαπάμε, να είστε καλά. Εσάς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Άμα βρει πρωτογενές πλεόνασμα, πρώτα θα πάρετε εσείς και μετά τρία κι εμείς. Άντε γεια, ραχούλες και βρυσούλες. Αριβεντέρλα Ρουμπινέτη. Έχετε γεια βρυσούλες. Θα σας εξασφαλίσουμε. Σύνθημά μας είναι ένα.